τον κύριο Νεοφύτου να μας πει ποια είναι η κατάσταση στον πρόδρομο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αν δεν έχουμε τον κοινοτάρχη, θα τα πούμε μετά. Θα πάμε στον κύριο Γιωργάλα όμως, για να μείνουμε και λίγο στα του προϋπολογισμού. Μιας, κύριε Γιωργάλα μου, και σήμερα θα πάρετε την οριστική σας απόφαση. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή μου Κατερίνα. Τι καιρό κάνει εκεί στο σπίτι σας, αφού ο κύριος Νεοφύτου δεν είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τι καιρό κάνει εκεί που είστε. Να σε παρακαλέσω, όταν θα μιλήσεις με τον κύριο Νεοφύτου, να του μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μου, γιατί ο κύριος Νεοφύτου ήταν λοχαγός μου στις καταδρομές. Α, μάλιστα. Καλά περάσατε κι εσείς στο στρατό. Λοιπόν, κρύο έξω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα κάνει κρύο σήμερα στα έδρανα της Βουλής. Να είσαστε σίγουροι ότι η αλληλεγγύη είναι εδώ για να επιλύει προβλήματα, όχι να δημιουργεί. Ναι. Και με πλήρη επίγνωση της κατάστασης που έχουμε μπροστά μας, χωρίς βέβαια να απομακρυνόμαστε από το στόχο τον οποίο τις τελευταίες μέρες έχουμε αναλύσει πολλαπλώς, ότι παράλληλα και ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την καταστροφική πανδημία, εκτός από τους μισθούς, τις συντάξεις, τα λειτουργικά έξοδα του κράτους, την καλή λειτουργία, την καλή υγεία, υπάρχει και μια άλλη διάσταση της λαϊλασίας των περιουσιακών στοιχείων, που δυστυχώς αυτή η πολιτεία και εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω πανδημίας, δεν φρόντισε τουλάχιστον να δώσει τα στοιχειώδη στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες συμπατριώτες μας να προστατεύσουν τον εαυτό. Κύριε Γιωργάλα, τις προηγούμενες μέρες είχατε πει ότι συμπορεύεστε μαζί και με την ΕΔΕΚ, με τον κύριο Κωστή Αυσταθίου και τον κύριο Μυριάνθου, σε ό,τι αφορά τις εκποιήσεις. Βλέπουμε ότι χθες η ΕΔΕΚ αποφάσισε να πει ναι στον προϋπολογισμό. Συμμερίζεστε αυτή την απόφαση και εσείς θα πράξετε το ίδιο με τις δεσμεύσεις που δόθηκαν ή θα δοθούν από την κυβέρνηση? Επειδή είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα το θέμα των εκποιήσεων και ο προϋπολογισμός, το είπα πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Από την ώρα που η κυβέρνηση το έβαλε πάνω στο τραπέζι, ανταποκριθήκαμε κι εμείς. Νομίζω έγινε μια πρώτη, αν θέλετε, διαφορετική προσέγγιση από αυτά που γινόντουσαν μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί, εμείς τη θέλαμε να είναι πιο αναλυτική και πιο περιεκτική. Όμως είναι μια αρχή. Η κυβέρνηση με αυτή τη την ενέργεια για μας αναγνωρίζει τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή του νόμου των εκποιήσεων. Με τους συναδέλφους Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάθου ήδη έχουμε συνεννοηθεί. Θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας την Δευτέρα για προτάσεις νόμου οι οποίες θα καλύψουν ουσιαστικά όσα ζητήματα δεν καλύψει με την απόφαση του Υπουργικού η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και πρώτιστα είναι το ζήτημα της αναστολής των εκποιήσεων καθ' όλη τη διάρκεια εκδίκασης μιας υπόθεσης, θεωρώντας βέβαια ότι υπάρχει η διάθεση να τρέξει με ταχύτητα αυτό που αποφασίστηκε στο Υπουργικό, δηλαδή να δημιουργηθεί μια υπηρεσία σε όλα τα επαρχιακά δικαστήρια, η οποία θα επανδρωθεί ή θα στελεχωθεί, συγγνώμη, καλύτερα με ικανό αριθμό δικαστών για να μπορούν οι υποθέσεις να τρέχουν. Όμως δεν αρκεί μόνο η δημιουργία του δικαστικού οργάνου. Εμείς θέλουμε και τις αλλαγές στην νομοθεσία που θα δικάζουν αυτά τα όργανα. Ναι. Γι' αυτό αυτές τις αλλαγές, επειδή δεν τις είδαμε στην απόφαση του Υπουργικού, θα επιχειρήσουμε να αναλάβουμε εμείς πρωτοβουλία σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους, με άλλα κόμματα, προκειμένου να στηριχθούν από όσο περισσότερους γίνεται αυτές οι προτάσεις για να περάσουν, για να μπορέσουμε πραγματικά να φτιάξουμε αυτό το προστατευτικό δίχτυ. Θυμάστε όταν ξεκινούσαν οι εκποιήσεις, όλοι έλεγαν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίχτυ για να προστατεύει τους δανειολήπτες. Αυτά δεν έγιναν ποτέ. Όμως τώρα που η λαϊλασία έφτασε στο απροχώρητο και ο κόμπος έφτασε στο χτένι, εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλία όσο καιρό για χρειαστεί για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις νομοθετικές ασφαλιστικές δικλείες που θα προστατεύουν τους δανειολήπτες. Κύριε Γιωργάλα, η ξεκάθαρη απάντηση είναι ή όχι στον προϋπολογισμό, από ό,τι καταλαβαίνω θα δοθεί το απόγευμα και όχι νωρίτερα.
Κοιτάξτε, χθες υπήρχε μία πολύ ωραία συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Αλληλεγγύης. Δεν ήμασταν ποτέ αρνητικοί στον προϋπολογισμό. Το είπαμε ότι η δική μας η τοποθέτηση θα ήταν πάντα τοποθέτηση ευθύνης. Και αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Τους κινδύνους που ενδεχομένως ελοχεύουν από μία κακή εξέλιξη. Γι' αυτό να είσαστε σίγουροι ότι και πάλι με υπευθυνότητα δεν θα δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στον τόπο. Μάλιστα.